Το 1914 βρίσκει την Ελλάδα σε κλίμα γενικής εφορίας. Χάρη στους νικηφόρους πολέμους του 1912 και 1913 έχει διπλασιαστεί η έκταση και ο πληθυσμός της. Ένα μέρος των εθνικών της πόθων έχει πραγματοποιηθεί. Η χώρα είναι έτοιμη να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να προχωρήσει ειρηνικά προς το μέλλον. Όμως ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει και πολύ γρήγορα ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου η Ελλάδα διχάζεται. Ο πρωθυπουργός Βενιζέλος θέλει να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία. Αντίθετα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος υποστηρίζει την αυστηρή ουδετερότητα. Η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία τελικά τάσσονται με το μέρος των κεντρικών δυνάμεων, διεκδικώντας τη Μακεδονία και τα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει όλα όσα κέρδισε με πολύ κόπο και αίμα κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Στην Ευρώπη η εικόνα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν, οι δύο παρατάξεις έχουν δημιουργηθεί και αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα κληθεί να πάρει θέση σε αυτή την αντιπαράθεση. Με ένα βασιλιά φιλογερμανό και έναν πρωθυπουργό φίλο της Βρετανίας, το δίλημα θα είναι τεράστιο. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο παρατάσσονται από τη μία μεριά οι κεντρικές δυνάμεις, δηλαδή η Γερμανία και η Αυστρο-Ουγγαρία, στις οποίες προστίθενται αργότερα η Βουλγαρία και η Τουρκία, και από την άλλη μεριά η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωσία που αποτελούν την Αντάντ και οι μικροί τους σύμμαχοι Σερβία και Μαυροβούνιο, στους οποίους προστίθενται διαδοχικά η Ιαπωνία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Κίνα και τέλος οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα αίτια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οφείλονται στις οικονομικές συνθήκες της εποχής και στις επεκτατικές βλέψεις κάποιων κρατών που έχουν ως αποτέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Ειδικότερα η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας, οφειλόμενη στη ραγδαία εξέλιξη της βιομηχανίας της, οδηγεί σε όξυνση του ανταγωνισμού με την Αγγλία στην προσπάθεια και των δύο να εξασφαλίσουν το μονοπόλιο των διεθνών αγορών. Ταυτόχρονα, η γαλλική πολιτική της ρεβάνς, δηλαδή η επιθυμία της Γαλλίας να αποκαταστήσει το χαμένο στο γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870-71 γόητρό της και να ανακτήσει την Αλσατία και τη Λορένη, προκαλεί συνεχώς ένταση στις σχέσεις της με τη Γερμανία. Την ίδια εποχή, η Αυστρο-Ουγγαρία βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία σχετικά με την κυριαρχία στα Βαλκάνια. Μέσα σε αυτό το τεταμένο διεθνές κλίμα, αρκεί μια αφορμή για να εκραγεί ο πόλεμος, κάτι που δεν αργεί να συμβεί. Στις 28 Ιουνίου 1914, στο Σεράγεβο της Βοσνίας, που τότε ήταν επαρχία της Αυστρο-Ουγγαρίας, δολοφονείται ο αρχιδούκας διάδοχος της Αυστρίας Φερδινάνδος και η σύζυγός του, από έναν νεαρό Σέρβο σπουδαστή. Το γεγονός αυτό παρέχει στην Αυστρο-Ουγγαρία την ευκαιρία να ταπεινώσει τη Σερβία και να επιδιώξει να αυξήσει τη δική της επιρροή στα Βαλκάνια. Στέλνει λοιπόν στη Σερβία τελεσίγραφο, με το οποίο την καθιστά υπεύθυνη για τη δολοφονία και της θέτει απαράδεκτους όρους αποζημίωσης που η Σερβία αρνείται. Η Αυστρο-Ουγγαρία, έχοντας την υποστήριξη της Γερμανίας, διατάσσει γενική επιστράτευση. Κηρύσσει τον πόλεμο στις 28 Ιουλίου κατά της Σερβίας και βομβαρδίζει το Βελιγράδι. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ο πόλεμος γενικεύεται σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Ο Βενιζέλος υποστηρίζει πως η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις συμμαχικές υποχρεώσεις απέναντι στη Σερβία και να τη συνδράμει στον πόλεμο με την Αυστρο-Ουγγαρία. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος όμως υποστηρίζει πως η Ελληνοσερβική Συνθήκη Συμμαχίας του 1913 ισχύει μόνο σε βαλκανικό πλαίσιο και επομένως η Ελλάδα δεν έχει καμία υποχρέωση να συνδράμει τη Σερβία. Οι δυνάμεις των δύο συνασπισμών είναι ισοδύναμες. Οι δυτικοί σύμμαχοι διαθέτουν 170 μεραρχίες, ενώ οι κεντρικές δυνάμεις 150. Αλλά αρτιότερη η υλικοτεχνική υποδομή.
Στο δυτικό μέτωπο, η επίθεση των Γερμανών κατά των Γάλλων, διαμέσου των εδαφών του Βελγίου, αποκρούεται στη μάχη του Μάρνη το Σεπτέμβριο από το γαλλικό στρατό, του οποίου προέστατε ο στρατηγός Ζόφ. Παράλληλα, οι Βέλγοι αντιστέκονται στη γραμμή του Ιζέρ. Στο ανατολικό μέτωπο, ο γερμανικός στρατός με επικεφαλής τον στρατάρχη Χίντεμπουργκ συντρίβει τους Ρώσους στη μάχη του Τάνεμπεργκ. Παράλληλα, τα σερβικά στρατεύματα αντιστέκονται στις αυστρο-ουγγρικές επιθέσεις. Η Τουρκία τάσεται υπέρ του γερμανικού συνασπισμού και κλείνει τα στενά του Ελίσποντο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εξ αρχής επιδιώκει την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυτικών συμμάχων. Η πεποίθηση του Βενιζέλου βασίζεται στο γεγονός πως θεωρεί ότι οι δυνάμεις αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν στην Ελλάδα εδαφικά ανταλλάγματα, κυρίως στη Μικρά Ασία. Οι Αγγλογάλοι όμως, προτιμώντας την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, προτείνουν στην Ελλάδα να παραμείνει ουδέτερη και απορρίπτουν τις προτάσεις του Βενιζέλου. Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν ένα ευρύτερο συνασπισμό στα Βαλκάνια, που θα ενώσει όλα τα βαλκανικά κράτη και την Τουρκία εναντίον των κεντρικών δυνάμεων. Ο Βενιζέλος θεωρεί πως τυχόν συμμετοχή της Βουλγαρίας στο συμμαχικό συνασπισμό πριν τη συμμετοχή της Ελλάδας θα αποβεί σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να προλάβει την είσοδο της Βουλγαρίας στο συμμαχικό συνασπισμό πριν την αντίστοιχη είσοδο της Ελλάδας, ο Βενιζέλος εμφανίζεται διατεθειμένος να παραχωρήσει στη Βουλγαρία την Καβάλα, έτσι ώστε να προσελκυθεί στο συμμαχικό συνασπισμό. Το σχέδιο των Δυτικών αποτυγχάνει και η Τουρκία πρώτα και μετά η Βουλγαρία εισέρχονται στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Η αιμονή του Βενιζέλου στον προσετερισμό της Αντάντ βασίζεται στο ότι η Ελλάδα περιβάλλεται από θάλασσα στα 3 από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Μοιραία, το μέλλον της ταυτίζεται με αυτό της θαλασσοκράτηρας δύναμης, τίτλο που το 1914 αδιαφιλονίκητα κατέχει η Μεγάλη Βρετανία. Αν η Ελλάδα επιδιώξει τη φιλία και την υποστήριξη των κεντρικών αυτοκρατοριών, όπως πρεσβεύει μια μικρή ομάδα πολιτικών, τότε ολόκληρη η ακτογραμμή της θα βρεθεί εκτεθειμένη στο έλεος των πυροβόλων του στόλου της Αγγλίας. Επιπρόσθετα, μετά την είσοδο της Βουλγαρίας και της Τουρκίας στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων, η προσχώρηση στο συνασπισμό της Αντάντ είναι πιθανό να επιφέρει ικανοποίηση των εθνικών της διεκδικήσεων, γιατί η Ελλάδα διεκδικεί εδάφη στη Θράκη και τη Μικρά Ασία που ανήκουν στη Βουλγαρία και την Τουρκία. Ο εθνικός διχασμός, η σύγκρουση δηλαδή πρωθυπουργού και βασιλέα σχετικά με τη θέση της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν βέβαια κυρίως ένα ζήτημα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ωστόσο, η σύγκρουση αυτή εικονογράφησε, θα μπορούσαμε να πούμε, και άλλα ευρύτερα ρήγματα και ασυνέχειες της ελληνικής κοινωνίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πίσω από το βενιζελικό στρατόπεδο στοιχήθηκαν οι νέες χώρες, οι οποίες είχαν εισέλθει στην Ελλάδα μετά τους νικηφόρους πολέμους του 12-13 και οι οποίες θεωρούσαν ότι η ουδετερόφιλη στάση του βασιλιά θα τις έθετε σε κίνδυνο, καθότι ενδεχομένως να άνοιγε το δρόμο σε μια νέα βουλγαρική επιδρομή στις περιοχές αυτές. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε ίσως να παρατηρηθεί ότι στρώματα μιας δυναμικής αστικής τάξης στοιχήθηκαν επίσης πίσω από το Βενιζέλο, καθώς και δυνάμεις εκείνες οι οποίες προωθούσαν, θα λέγαμε, έναν πιο εξωστρεφή εθνικισμό, σε αντίθεση με περισσότερο παραδοσιακά στρώματα της παλαιάς Ελλάδας, τα οποία επιζητούσαν ένα εθνικισμό κάπως πιο στενό με την έννοια της πτωχής πλην εντύμου Ελλάδος. Και οι πληθυσμοί αυτοί βρήκανε βέβαια καταφύγιο στον Κωνσταντινισμό. Στις αρχές του 1915 οι πολεμικές επιχειρήσεις σταθεροποιούνται κατά μήκος των γραμμών χρακωμάτων. Μέσα σε αυτή την κόλαση οι στρατιώτες θα περάσουν 3 χρόνια υπομένοντας στερήσεις και ασθένειες. Η Βουλγαρία προσχωρεί στο γερμανικό συνασπισμό και κηρύττει τον πόλεμο στη Σερβία. Η Ιταλία αλλάζει στρατόπεδο και προσχωρεί στην Αντάντ. Εντείνεται ο θαλάσσιος αποκλεισμός της Γερμανίας που αντιδρά με υποβρυχιακό πόλεμο. Η Αγγλία αποβιβάζει Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς στα Δαρδανέλια, ελπίζοντας να ευνηδιάσει τους Τούρκους.
Στην Ελλάδα κορυφώνεται η διαφωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος επιτάχυνε τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, στις οποίες καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο τύπος. Ο τύπος ανέλαβε την οργάνωση της έκφρασης της παράταξής του, τροφοδότησε τις συλλογικές φοβίες και διοχέτευσε την πολιτική κρίση σε επίπεδο κορυφής στην κοινή γνώμη. Στον εθνικιστικό λόγο που αναπτύσσεται στο βενιζελικό τύπο προβάλλεται η πολιτική της εξόδου από την ουδετερότητα ως εθνικά συμφέρουσα λύση, αλλά και ως ένας πραγματιστικός στόχος, γιατί θα έφερνε την Ελλάδα στο πλευρό των παραδοσιακών φίλων και συμμάχων εναντίον των προνεωρίων.